Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Play Then Play, η web εκπομπή του asports.gr και όπως είχαμε πει, θα κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά και ειδικά για τη Super League 2, η οποία ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε με πρωταθλητή τον Ιωνικό, ο οποίος επικράτησε και μάλιστα με ανατροπή 2-1 το Εργοτέλη στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική της Super League 2, τον Play Off. Στο άλλο παιχνίδι που είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, στα πηγάδια η Ξάνθη επικράτησε με ένα 0 του Λεβαδιακού και έτσι η Ξάνθη είναι η ομάδα που τερμάτισε δεύτερη και θα παίξει αγώνες μπαράζ με τον Πανετολικό για μία θέση στη Super League 1. Όπως γίνεται αντιληπτό λοιπόν, το βασικό θέμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την ομάδα του Ιωνικού. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας εδώ στα γραφεία του A-Sports τον αρχιτέκτονα, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις, τον προπονητή του Ιωνικού, που πολλές φορές τον είχαμε ακούσει τηλεφωνικά, αλλά τώρα διαζώσεις είναι εδώ, είναι δίπλα μας, ο Δημήτρης Πανός. Καλησπέρα, coach. Και συγχαρητήρια και με πλέον επίσημο τρόπο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι τιμή για μένα που είμαι εδώ. Το ξέρω, σε εκτιμάω. Εκτιμώ τον αγώνα που κάνεις στο site και στις εκπομπές σου. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, γιατί ήθελα να σε τιμήσω. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Αμοιβαία τα αισθήματα που λέει ένα τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς η Νίκαια είναι μια λαϊκή γειτονιά. Θέλω πλέον, λίγα 24 ώρα μετά την επισφράγηση της ανόδου και μιας επιτυχίας που νομίζω ότι στα τρελά όνειρα των δύο προέδρων και των φανατικών οπαδών του Ιωνικού θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα φτάναμε στα τέλη Μαΐου και η ομάδα που όχι απλά θα ανέβαινε από μια διαδικασία ενδεχομένως μπαράζ που είναι ψυχοφθόρα, αλλά ως πρωταθλήτρια θα ήταν η ομάδα τους, ο Ιωνικός. Ήταν ένα τρελό όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Κοίταξε, όχι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με το σκεπτικό ότι να είμαστε μέσα στους πρωταγωνιστικούς στόχους, μέσα στους μάτους που θα πρωταγωνιστούν. Αλλά το να είμαστε πρώτοι δεν μπορεί να το προδικάσει κανένας. Σίγουρα όμως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ εγωιστές. Όταν είδαν ότι μπορεί να γίνει αυτό, ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος, κάνουν αυτό που κάνουν οι σοβαροί άνθρωποι, οι σοβαροί πρόεδροι. Τα έδωσαν όλα με όλες τις δυνάμεις. Ήταν κύριοι απέναντί μας, δώσαν τον αγώνα τους και νομίζω η επιβράβευση ήταν αυτή. Εντάξει, αν με ρωτήσεις εμένα τώρα ότι πριν 10 μήνες, αν έβγαινες με αυτόν τον τρόπο, δεν θα το πίστευα, όχι. Αλλά πίστευα ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα σαν ομάδα. Γνωρίζοντας λίγο και τις δικές σου απαιτήσεις από το ξεκίνημα της σεζόν, θα θυμίσω ότι είχα πει ότι ο Ιωνικός είναι μια ομάδα που δεν έρχεται ως φαβορή, γιατί να θυμίσουμε ότι ο Ιωνικός ήρθε ως πρωταθλητής από την προηγούμενη κατηγορία. Δηλαδή, τέλος πάντων, ανέβηκε από τη Football League. Άρα ήταν νεοφώτιστος στην κατηγορία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αντικειμενικά λοιπόν υπήρχαν δυσκολίες. Ωστόσο, έβλεπα ότι μπορεί ο Ιωνικός να μπει σφήνα στα δύο μεγάλα φαβορί πριν ξεκινήσει, πριν κυλήσει μπάλα στο χορτάρι, που αναμφίβολα ήταν ο Λεβαδιακός και η Ξάνθη, η Ξάνθη και ο Λεβαδιακός. Αυτοί οι δύο ήταν, θεωρούσαν κάποιοι και τα Χανιά, δεν τράβηξαν τα Χανιά στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και τέλος πάντων, πολλοί πίστευαν ότι ο Ιωνικός θα είναι ανταγωνιστικός, αλλά δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν και να πιστέψουν ότι θα αντέξει η ομάδα μέχρι τέλους. Και κάπου δεν ξέρω τι ήταν αυτό που ο Ιωνικός στο φινάλε τη σεζόν θέλησε από κόπωση, θέλησε από υπερβολική σιγουριά από ένα σημείο και μετά, γιατί ο Ιωνικός μπήκε στα μπαράζ με συν 6, αλλά μία αγωνιστική πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια ήταν στο συν 8. Τι έφταξε και στις 4 στις 3 από τις 5 αγωνιστικές των play-off μέτρησε τόσες ήττες που δεν είχε μετρήσει η ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, σε σημείο που λίγο πήγε να χαθεί αυτό που έτσι κι αλλιώς ήταν επιτυχία. Είναι έτσι ακριβώς. Κάναμε όσες ήττες κάναμε σε όλο το πρωτάθλημα. Τρεις συνεχόμενες. Παρ' όλα αυτά όμως, εάν κάποιος δει τα παιχνίδια από την αρχή, τα δει πραγματικά σαν προπονητής και όχι σαν φίλατος, σαν οπαδός, θα καταλάβει ότι μια ομάδα ήταν χτισμένη σε συγκεκριμένα πράγματα. Σε κάποια στοιχεία, σε κάποιους ποδοσφαιριστές, σε κάποιες αξίες. Νομίζω αυτά μας λείψανε.
στα τρία παιχνίδια των play-off. Ειδικά η απώλεια του Πλατέρα ήταν μεγάλη, η απώλεια του Ματσούκα σε αυτό το ρόστερ ήταν μεγάλη, η απώλεια δύο παιχνιδιών του Αναγνωστόπουλου ήταν μεγάλη. Χωρίς όμως να θέλω να θίξω τα υπόλοιπα παιδιά, και αυτά κάνουν τον αγώνα τους. Και αν δεις την απόδοση, δηλαδή αν κάνεις ποιοτική κρίση των παιχνιδιών, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αν εξαιρέσεις το μάτς στα Χανιά, που ήταν ένα μέτριο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα από τον αντίπαλο και από τον Λεβαδιακό και από την Εξάνθη. Δεν έγιναν πράγματα. Υπήρχαν κάποια σφυρίγματα τα οποία δεν θέλω να επεκταθώ. Νομίζω ότι υπήρχαν συγκυρίες για να φτάσουμε εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι μετά το μάτς με τον Λεβαδιακό, το 1-2 στη Λεβαδιά, ίσως. Στο μάτς του πρωταθλήματος. Του πρωταθλήματος, ναι. Στις κανονικές διάρκειες δηλαδή αυτό. Ναι. Ίσως και εγώ σαν προπονητής που νομίζω δεν έπρεπε να το κάνω, ίσως μέσα μας πιστέψαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε σκέψεις για την επόμενη κατηγορία. Ότι όλα τελειώσαν. Έστω ενδόμηχα, δεν το είπαμε πουθενά και δεν το συζητούσαμε μεταξύ μας καθόλου, αλλά έστω και οι σκέψεις ότι μπορεί να είμαστε στην παραπάνω κατηγορία και τι πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι ήταν λάθος και το λάθος ήταν δικό μου. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Ίσως να άφησα την ομάδα μου λίγο να χαλαρώσω. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος σε αυτό το κομμάτι. Αν έγινε έτσι, που το ρόστερ της ομάδας έχει πολύ σοβαρά παιδιά, δεν μπαίνουν σε διαδικασία να χάσουν το μυαλό τους. Παρ' όλα αυτά όμως το κακό έγινε. Γιατί η αλήθεια είναι δεν θέλαμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Θέλαμε τα δύο τελευταία παιχνίδια να τα δούμε σαν γιορτή. Έτσι, να μπουν παιδιά νέα να παίξουν. Δυστυχώς. Το κακό. Επειδή όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, το γεγονός ότι ο Ιωνικός δεν ανέβηκε απλά, αλλά ανέβηκε ως πρωταθλητής, είναι το επισφράγισμα μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς. Άρα ένα παροδικό λάθος είναι μικρό και δεν έχει καμία σημασία πια. Δηλαδή τώρα είμαστε απλά εδώ και κάνουμε κουβεντούλα και λέμε για εκείνο το μικρό διάστημα που ο Ιωνικός έκανε τρεις ήττες. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να χαρτολογούμε, να γελάμε και να λέμε ότι δεν έγινε και τίποτα. Γιατί η μεγάλη εικόνα και αυτό που μένει και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ο Ιωνικός είναι πρωταθλητής Super League 2, επιστρέφει στη Super League 1, όπως λέγεται πια τα τελευταία χρόνια, η κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και επιστρέφει μετά από 14 χρόνια. Και αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλη δίψα υπάρχει βλέποντας αυτό το σκηνικό που έγινε όταν τελείωσε ο αγώνας έξω από το γήπεδο λόγω των απαγορεύσεων που υπάρχουν από εκατοντάδες οπαδούς του Ιωνικού που πανηγύρισαν με την ψυχή τους την άνοδο και το πρωτάθλημα. Εκεί όμως είδαμε τους πάντες εκτός από τον Δημήτρη Σπανό. Γιατί? Γιατί ξέρετε. Η κάμερα δηλαδή δεν έπιασε Σπανό. Ναι. Να σας πω να δεν μου αρέσει πολύ τα πανηγύρια. Ναι. Δεν θίγω κανέναν. Εγώ σέβομαι και τους οπαδούς πάρα πολύ. Έχω περάσει από αυτήν την ομάδα. Τους σέβομαι, τους γνωρίζω. Έτσι, και τους ρέτζες και τους οπαδούς και τον απλό κόσμο. Εκεί πίνω καφέ, εκεί μιλάω με τον πρόεδρο. Απλώς είμαι λίγο χαμηλό τόνο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, προτιμώ να τα βλέπω από μακριά όπως τα είδα, να χαίρομαι ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το καλύτερό μου να συμμετέχω. Αυτός ο μαραθώνιος είχε δυσκολίες. Αμέτρητες. Θα μας απαριθμίσεις τρεις, κατά τη γνώμη σου, πιο σημαντικές δυσκολίες. Η βασική δυσκολία ήταν η πανδημία. Έτσι. Σταμάτα, ξεκινά την προπόνηση. Δηλαδή. Φτιάξει ένα πλάνο, το σκίζεις, πας στο επόμενο. Ο Ιωνικός θα ήταν από τις ομάδες και γενικά η κατηγορία Super League 2. Δεν χτυπήθηκε πάρα πολύ από την πανδημία. Δηλαδή είχε τα λιγότερα κρούσματα και από τη Super League 1 και μικρότερο αριθμό παιχνιδιών που υποχρεωτικά λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου αναβλήθηκαν. Ναι, είναι έτσι. Όταν λέω για την πανδημία, τι εννοώ. Ναι, είναι σίγουρο. Είχαμε τα λιγότερα κρούσματα από όλες τις άλλες κατηγορίες. Και ο Ιωνικός αν είχε τρία, νομίζω. Ναι, με πολύ ψάξιμο, βέβαια, πρέπει να σου πω. Όχι, βρήκα ότι έχει τρία ή τέσσερα. Είχε τέσσερα, είχε τέσσερα-πέντε. Ναι. Απλώς ήταν σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Δεν ήταν όλα μαζί. Μπορέσαμε και. Δεν υπήρχε διασπορά του ιού. Όταν λέω πανδημία, τι εννοώ. Όταν ξεκινάς μια προετοιμασία και κάνεις ένα πλάνο 15-20 ημερών, ενός μηνός, δύο μηνών και ξαφνικά έχεις lockdown, σταματάς, ξαναρχίζεις μετά από ένα μήνα. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Υπάρχει πρόβλημα στον προπονητή, υπάρχει πρόβλημα στους γυμναστές, υπάρχει πρόβλημα στη δομή της ομάδας αναφορικά με την αγωνιστική περίοδο. Ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε. Ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε. Αυτά είναι τα προβλήματα για μένα, τα βασικά. 3,5 μήνες προετοιμασία τελικά κάνατε.
Ναι, κάθομαι, βλέπω τα χαρτιά μου, τη σύμβαση με προετοιμασία, προ προαγωνιστική περίοδο, σύν φορμάρισμα, σύν ξανά φορμάρισμα. Και πράγματα. και ένα προτάσμα το οποίο ήταν μέσα σε 100 μέρες τελείωσε. Ναι. Ήταν, νομίζω ότι ήταν 4 μήνες το προτάσμα. 120 μέρες. Είναι πραγματικά ένα προτάσμα που αυτό θα μείνει στην ιστορία ως προς την αντιμετώπιση και ως προς τη διαχείριση πρώτα απ' όλα πρώτα των ποδοσφαιριστών, πρώτα απ' όλα τη υγεία του, τη κατάστασή του. Νομίζω εκεί ήταν το βασικό πρόβλημα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστώ και του συνεργάτε μου, γιατί είναι πραγματικοί επιστήμονε, άξιοι συνεργάτε και με βοήθησαν πάρα, πάρα πολύ σε αυτό. Θέλει να μα πει λίγο τα ονόματα του που δεν ξέρει. Ναι. Γιατί εγώ ξέρω μόνο τον Γρηγόρη τον Μπιζά, που σίγουρα είναι. Ναι, μαζί. Υπάρχουν δύο γυμναστέ στην ομάδα. Είναι ο Γρηγόρη τον Μπιζά, ο οποίο έχει καθαρά το κομμάτι της φυσικής τους κατάστασης και υποδομής. Είναι ο Σωτήρης Σοβίνο, τον οποίο τον έχω σε όλες τις ομάδες τα τελευταία 6-7 χρόνια, ο οποίος είναι αυτός γυμναστής, βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, είναι και συνεργάτης μου ως προστή, με βοήθησε. Μάμε τον είχες και από τη Βαναχαϊκή, σωστά. Ναι, τον έχω 6-7 χρόνια μαζί μου και στον Απόλλωνα τον είχα και παντού. Είναι ένα παιδί το οποίο βοήθησε στο κομμάτι της ανάλυσης πάρα πολύ. Και στο κομμάτι μαζί με τον Γρηγόρη, το Χιώτη, τον Διονύση, ο οποίος τον είχα παίχτη στον Απόλλωνα, τερματοφυλάκων, που τους τελευταίους δύο μήνες νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και βελτίωσε πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Από εκεί πέρα, εντάξει, όλα τα άλλα παιδιά βοήθησαν. Υπήρχαν παιδιά που ήταν στο σκάουτινγκ, υπήρχαν παιδιά που ήταν σε άλλους ρόλους, οι φυσιοθεραπευτές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παρθυμίσουμε τα ονόματα. Ναι. Είναι η νούμερο 2 καθαρή άνοδος του Σπανού μετά από την άνοδο με τον Άρη. Και εγώ, κατά τη γνώμη μου, κατά το ίμιση τη σεζόν που ανέβηκε ο Απόλλωνας, που συνέχεια είχε αναλάβει, αν δεν κάνω λάθος, ο Άρης Ομάδης. Έχεις 2,5 ανόδους, κατά το δικό μου σκεπτικό. Εντάξει. Αλλά σε αυτές τις δύο, με τον Άρη και τώρα, ποια από τις, θέλω λίγο να μου πεις διαφορές και να μου πεις ποια θεωρείς πιο δύσκολη. Δεν υπάρχει σύγκριση. Νομίζω η άνοδος με τον Ελληνικό ήταν η πιο δύσκολη που μπορούσε να υπάρχει για ένα προπονητή, βάσει των συνθηκών, βάσει των αποτελεσμάτων, βάσει των συνεχόμενων ανατροπών, βάσει το ότι στο τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο τέταρτο, 20 λεπτό, νομίζω ότι άλλαξε το πρωτάθλημα 4 φορές. Δηλαδή πήγε σε 4 διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή αυτές οι οποίες συμμετείχαν στο. Σε αυτά τα δύο ομάδες. Δηλαδή, ακριβώς. Το Ιωνικός Εργοτέλης και το Ξάνθη Λεβαδιακός. Έτσι. Στον Άρη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή η ομάδα ξεκίνησε, υπήρχε μια flat πορεία, η οποία ήταν μόνιμη ανωδική. Έφτασε πάνω από 5 εξαγωνιστικές πριν το τέλος να έχει βγει η κατηγορία. Θα είμαι στον Καρασκάκη και κλειδώσαμε την άλλο, νομίζω 4-5 παιχνίδια πριν. Αισθάνθηκες πίεση πιο πολύ όμως τον Άρη παρά το γεγονός ότι βγήκε 5-6 εβδομάδες πριν, ή τελικά όπως ήρθαν τα πράγματα ως προς την πίεση και το άγχος? Γιατί εγώ είδα στη διάρκεια της σεζόν, σε είδα επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια, αρκετά άγχομαι. Και από τις αντιδράσεις σου στο γήπεδο και είδα αυτό σημαίνει πίεση. Κοίταξε, Δημήτρη μου. Η πίεση μπορεί να είναι και δημιουργική. Η ένταση και η πίεση ήταν περισσότερο στον ελληνικό, είναι δεδομένο αυτό. Βέβαια είναι ένα άλλο κομμάτι το. Έχω ένα κακό σαν προπονητής. Έχω μία ένταση στον πάγκο. Είναι δηλαδή τσαλακώνομαι. Είναι κακό για μένα, κακό για την προσωπικότητά μου. Ίσως στον ελληνικό να έγινε λίγο παραπάνω, γιατί γίνανε και πράγματα παραπάνω από άλλες ομάδες. Έτσι, δηλαδή, συζητάμε για το προθεσμένο παιχνίδι και λέμε 1002, το διαβάζω, αλλά δεν συζητά κανένα για τη φάση του 42 λεπτού. Έτσι, δεν το είδα πουθενά. Έτσι, εκεί λοιπόν, εγώ στο 45 πρέπει να διαμαρτυρηθώ. Θα πρέπει να ξέρω ότι ο διαιτητής ξέρει ότι έκανε λάθος. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για την πραγματικότητα, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Για φάση στην οποία ο Ιωνικός. Στην οποία ζητάει πέναλτι και δεν ζητάει. Είναι πέναλτι, υπάρχει το βίντεο, το ξέρει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν σου κρύβω ότι στην προηγούμενη ακριβώς εκπομπή είχα πει ότι ο ορισμός του Φωτιά, εκθαρσός, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκα για μια πολύ κακή διαιτησία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τον έχω σε εκτίμηση αλήθεια. Δεν μπορώ να τον κρίνω, δηλαδή, σαν ικανότητα. Εγώ όσο τον έχω δει, γιατί δεν είμαι δικός. Πρώτη κατηγορία, δηλαδή σε αλφα εθνική παλιά Super League 1,
δεν με έχει πείσει. Δηλαδή, θεωρώ, δεν θα πω κάτι άλλο, θα τον κρίνω για αυτό που βλέπω. Όπως όλοι κρινόμαστε στη δουλειά μας. Τον θεωρώ ότι είναι ένας κακός διαιτητής. Τώρα, το αν έγινε διεθνής είναι μια άλλη ιστορία. Δεν σημαίνει ότι έγινε. Εγώ διαφωνώ, συγχώρεσέ με. Απλώς δεν έχω το κριτήριο το να πω ότι αυτό που λέω είναι και πραγματικότητα, να είμαι σίγουρος. Απλώς χρόνια στη Βιτιαθνική, στη δεύτερη εντάξει κατηγορία, όσες φορές μας είχε παίξει, ήταν ένα παιδί θεωρητικό, πολύ σοβαρός, κύριος στη σχέση του με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές. Δεν δημιούργησε κανένα. Εγώ μιλάω για επίπεδο Α' Εθνικής τα τελευταία δύο χρόνια που τον έχω τσεκάρει. Μπορεί να έχεις δίκιο. Σε αγώνες είτε έπαιξε και με την ΑΕΚ, είτε έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό και μάτς τα οποία ήταν σχετικά απλά, του φύγανε φάσεις που δεν ήταν μια δύσκολη φάση που θα μπορούσε. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κραυγαλαία ας πούμε φάση που του έχει φύγει σε ένα ΑΕΛ το οποίο είχε γίνει στη Ριζούπολη γιατί γινόντουσαν έργα στο ΆΚΑ, όπου βάζει ένα γκολ ο Πλατέλας καλή ώρα, το οποίο έχει περάσει, φαίνεται από τα δημοσιογραφικά ότι έχει περάσει μπάλα στο σουτ που έχει κάνει τη γραμμή και είναι γκολ, και αρχικά το έχει ακυρώσει και αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ δεν θα είχε μετρήσει. Ναι. Σου λέω ένα παράδειγμα που μόνο ήρθε τώρα στο μυαλό. Ναι. Άσχετο με τη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Εγώ στο είπα, δεν συμφωνώ. Έχω άλλη άποψη για τον συγκεκριμένο διαιτητή. Απλώς όμως δεν μπορώ να τον κρίνω. Δηλαδή, αν αυτό που λέω δεν ξέρω αν είναι κριτήριο για να το ακούσουν κάποιοι και να πούνε. Δεν πειράζει, η συζήτηση να γίνεται. Και βέβαια είναι άνθρωποι. Μπορεί να κάνουν λάθη. Εγώ είμαι ο πρώτος που κάνω εκατοντάδες λάθη. Έτσι, άρα λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η ένταση, είναι το παιχνίδι αυτό. Όπως και εμείς είχαμε άγχος, έτσι είχε και αυτός. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποια λάθη. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνουμε εκεί. Θα πούμε λοιπόν κάτι, ότι μπορεί να είσαι αγχωτικός και να βγάζεις ένταση, όμως έχεις το πλεονέκτημα ότι μπορεί να το εξωτερικεύεις το άγχος σου με τις αντιδράσεις σου. Ωστόσο, το μυαλό σου παραμένει καθαρό ως προπονητή στη σκακέρα για να γυρίσεις τούμπα το παιχνίδι. Εγώ έχω δει αγώνες που δεν σου πηγαίνανε καλά τα πράγματα και μπόρεσες και τα γύρισες. Και ντέρμπι στη Super League 2 που τα κέρδισε ο Ιωνικός. Άρα αυτό μπορεί, όπως μου είπες, λίγο να τσαλακώνει την εικόνα σου ότι είσαι ευερέθιστος ή ότι μπορεί να φωνάξεις και να είσαι φωνακλάς και να έχεις μια τέτοια εικόνα προς τα έξω. Αλλά για το καθαρά κουουουτσάρισμα αυτό δεν σε επηρεάζει και είναι προνόμιο το ότι μπορείς και διατηρείς εν ώρα αγώνα την ψυχραιμία σου στα ουσιώδη. Γιατί τα ουσιώδη για έναν προπονητή είναι να βλέπει ότι δεν τραβάει αυτή η πλευρά και πρέπει να κάνεις αλλαγή, να αλλάξεις το σχήμα, να το γυρίσεις στο ματς, και όχι αν θα είσαι με το κουστούμι, με την γραβάτα και θα είσαι χειροκροτητής ή απλά θα προσπαθείς ήρεμα να υποδείξεις πράγματα στους παίκτες. Ναι, λοιπόν, είναι αυτή και αυτή πρέπει να την πούμε γιατί είναι κάτι που σου πιστώνεται. Και είναι και ιδιοσυγκρασία του άνθρωπου, έτσι. Κάποιος είναι πολύ ήρεμος στον πάγκο, μπορεί να κάνει τις κινήσεις του. Δεν σημαίνει κάποιος που είναι ήρεμος για να κάνει τον πόλεμο. Αντίθετα, μπορεί να είναι καλύτερος από κάποιον που είναι ευερέθιστος. Όμως νομίζω ότι στο διατάφτα, να πάμε στο αποτέλεσμα, νομίζω ότι καλός μπορεί να είναι ένας πόλεμο ο οποίος μπορεί να είναι με περισσότερη ένταση στον πάγκο, καλός μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι ήρεμος. Ο καθένας όμως έχει τον τρόπο του, έχει το προφίλ του, έχει την προσωπικότητά του. Λοιπόν, ωραία. Το βασικό θέμα, όπως αντιλαμβάνεσαι, την επόμενη μέρα του Ιωνικού είναι: θα είναι ο Δημήτρης Πανός στη Νίκαια και την επόμενη σεζόν, στη Super League 1. Αν δεν κάνω λάθος, και είναι σαν να είναι ζωντανή εκπομπή, εάν αυτό γίνει, θα είναι και οι πρώτες σου συμμετοχές ως προπονητή σε Super League 1, σωστά? Ναι, είναι έτσι. Θα είναι λοιπόν ο Δημήτρης Πανός την επόμενη σεζόν, στον Ιωνικό? Κοίταξε, Δημήτρη μου, το να σου πω με σουριά θα είναι ή δεν θα είναι, δεν μπορώ να σου το πω. Εγώ θεωρώ ότι ναι, θα είμαι. Από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με την οικογένεια Τσιριγότη, με τα παιδιά όπου οικονομικά βοηθούν την ομάδα, έτσι θεωρώ. Όμως, ξέρεις, το να θεωρήσω μέχρι να τελειώσει, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Θα πρέπει να κάτσουμε λίγο να μιλήσουμε, να πάρω το OK το βασικό αυτό, γιατί το βασικό θέμα δεν είναι ούτε το οικονομικό, ούτε η σχέση μας, ούτε η φιλοσοφία. Ταιριάζουμε πάρα πολύ. Στον χρόνο είχαμε άρεση συνεργασία, αλλά λοιπόν δεν τίθεται θέμα. Θεωρώ ότι θα είμαι. Όμως δεν μπορώ να το πω
Καλά, δεν έχει βάλει. Δεν το λέω από την άποψη ότι έχει βάλει και... υπογραφέ. Δεν μιλάω για συμβόλαια και υπογραφέ. Για μένα το συμβόλαιο με τον συγγνώμη πρόεδρο είναι ο λόγο του και τίποτα παραπάνω. Τον έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη, όπω νομίζω μου έχει κιόλα. Απλώ δεν μπορώ να το πω. Ξέρεις, δεν μπορώ να σκεφτώ πώ σκέφτεται κάποιο που είναι απέναντί μου. Ναι, από τη στιγμή που έχει κάνει ήδη κάποιε συζητήσει, πάνω πει ότι η πρόθεση είναι και από την άλλη πλευρά που δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή δίπλα μα. Είναι να συνεχίσουμε με Ισπανό. Επιτυχημένο είναι, μα ανέβασε. Νομίζω ότι είναι αυτό. Ξέρει την ομάδα, ταιριάζουν τα χνότα μα. Έχουμε ίδια φιλοσοφία αυτό που είπε. Άρα δεν μπορώ να βρω λόγο για τον οποίο δεν θα πρέπει να είναι ο ίδιο προπονητή ο οποίο με ανέβασε. Πρωταθλητή, ταιριάζει στην ομάδα και στη φιλοσοφία της και σαν ομάδα αλλά και ως προς τη διοίκηση, και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να ξέρει καλύτερα τον Ιωνικό και τα θέματά του από σένα αυτή τη στιγμή και γιατί ανάγκες έχει έτσι ώστε να είναι ένα ανταγωνιστικό κλαμπ στην πρώτη κατηγορία. Καλά τα λες, αλλά νομίζω θα πρέπει να μιλήσουμε όντας σίγουροι γι' αυτό. Μάλιστα. Θα ήθελα να μείνω, είναι δεδομένο και το ξέρουν άπαντες, και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που ηγούνται της ομάδας. Mm-hmm. Τι πιστεύεις ότι στον Ιωνικό θα πρέπει να αλλάξει και τι πρέπει να διατηρηθεί? Έχεις πει πολλές φορές και σε τηλεφωνικές μας επικοινωνίες ότι ο Ιωνικός και η διοίκηση της Ριγότη είναι κύριοι ως προς όλες τις υποχρεώσεις τους. Σίγουρα όμως ένα επίπεδο παραπάνω, το κορυφαίο, απαιτεί κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ο Ιωνικός για να είναι μια ομάδα που δεν θα ανέβει απλά για μια χρονιά και θα επιστρέψει στα πιο χαμηλά, αλλά να γίνει μια ομάδα που αν θέλεις να είναι η ομάδα της δεκαετίας του 90 που θυμάμαι εγώ τον Ιωνικό, μια σταθερή ομάδα της πρώτης κατηγορίας που είχε φτάσει τότε επί Κανελάκη και στην Ευρώπη. Ναι, βέβαια, στην Ευρώπη, τελικό κυπέλλο και τα σχετικά. Και τελικό κυπέλλο, φυσικά. Καταρχήν, υπάρχει μια ομάδα ο Ιωνικός, αυτή που είδατε φέτος και αυτή που υπάρχει τα τρία τελευταία χρόνια υπό την ηγεσία της οικογένειας Ριγότη, όπου οργανωτικά δεν έχει πολλά να ζηλέψει από τις ομάδες που είναι κάτω από την έκτη θέση στη Super League 1. Τα πράγματα λειτουργούν ρολόι. Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ μέχρι την τελευταία δεν μας έλειψε τίποτα. Ο πρόεδρος κοντά μας, η οικογένεια γενικώς κοντά μας, όλα πήγαν κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά όμως η Super League 1 είναι κάτι άλλο. Παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει ένας χώρος όπου θα προπονείται η ομάδα. Έτσι. Τώρα η ομάδα που έκανε προπονήσεις. Στο κεντρικό γήπεδο. Αυτό δεν θα μπορεί να το κάνει, στο λέω εκ πείρας, βάσει των πρωτοκόλων που υπάρχουν από την ίδια την διοργανώτρια Super League 1, που επειδή έχει συνάψει κεντρικές συμβάσεις για το θέμα των γηπέδων, απαγορεύει να είναι πέραν μίας προπόνησης. Οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να βρεθεί βοηθητικό γήπεδο. Επειδή όμως ξέρω και έχουμε επεξεργαστεί τέτοια σενάρια μέσα στη χρονιά, ξέρω ότι έχει δρομολογηθεί αυτή η βάση. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν δεν ξεκινήσει η ομάδα την προετοιμασία στο δικό της χώρο, θα ξεκινήσει μετά από 15-20 μέρες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα γίνει αυτό. Όταν λες δικό της χώρο, για να μπορεί να βγάλουμε και μια είδηση, σημαίνει ότι στα σχέδια της διοίκησης είναι να φτιάξει βοηθητικό δικό της ή να νοικιάσει για ένα χρόνο, όπως κάνουν και άλλες ομάδες της πρώτης κατηγορίας, ένα χώρο. Η συγκεκριμένη διοίκηση κάνει πράγματα τα οποία πραγματικά ένας προπονητής δεν μπορεί να τα πιστέψει. Και τι εννοώ. Θέλει ό,τι κάνει να το κάνει δικό της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα μιλάμε ότι ο Ιωνικός θα ανέβει και θα αποκτήσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το δικό του βοηθητικό γήπεδο. Ναι. Είναι αυτό εγώ το θεωρώ δεδομένο. Άρα σημαίνει ότι αυτό για να γίνει και μια συζήτηση υπάρχει ήδη προεργασία, έχει βρεθεί ο χώρος. Βέβαια. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία. Και σε συνεργασία με το Δήμο, από ό,τι ξέρω, νομίζω ότι ναι, θα γίνει αυτό που να γίνει. Και άλλα πράγματα που μπορεί να γίνουν στο γήπεδο, βελτιωτικά έργα, και είναι ένα γήπεδο στο Λίδι. Πάντως, το γήπεδο, ήδη από φέτος που η ομάδα ήταν στην Super League 2, από το καλοκαίρι το προηγούμενο, φτιάχτηκαν τα αποδυτήρια. Έχετε σάουνες. Κρυοσάουνες. Έχετε μέσα. Έχετε διάφορους χώρους που έχει φτιάχτηκε και ο Γλωτάπητας.
Υπήρξαν βελτιωτικές εργασίες σε σχέση με τον Ιωνικό της Football League στον Ιωνικό της Super League 2 και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στην αρχή τη σεζόν, και δεν λέω χρονιά γιατί με τον COVID έχουμε μπερδευτεί, θυμάμαι ότι έγινε και μία επίσκεψη και από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Υφυπουργείου και με τον πολιτικό προϊστάμενο του σπορ, τον κύριο Αβγενάκη, με την πλευρά του Υπουργείου, γιατί ξέρεις ότι ασχολούμαι πολλά χρόνια και με αυτό το ρεπορτάζ, να έχει μείνει ενθουσιασμένη με αυτά που είδε. Είναι έτσι ακριβώς, όπως το λες. Νομίζω έγινε το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι έγινε, και θεωρώ ότι θα γίνουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση στο οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή, προτιμάει, είναι κάτι το οποίο το βλέπεις μόνο από διοικήσεις του εξωτερικού. Δηλαδή, ξεκινάει μια ομάδα. Δεν κοιτάζει το πρώτο που να κάνει είναι μεταγραφή. Κοιτάζει να φτιάξει ένα γήπεδο για να παίξει καλά η μεταγραφή του. Mm-hmm. Να μην έχει τραυματισμό λόγω του αγωνιστικού χώρου, να μην του γυρίσει το πόδι, να μην πάθει. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική η φιλοσοφία αυτής της διοίκησης και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσει και έχει δρόμο να διανύσει. Νομίζω και δυστυχώς επειδή κάθε χρόνο πρέπει να γίνει σε καλύτερος, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μάλλον συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν αυτή την τρέλα, θέλουν να γίνονται καλύτεροι. Μα καμιά φορά σου λέω πόσο καλύτερα να είναι τα πράγματα. Ήταν η πρώτη ομάδα που ήρθα, μπήκα μέσα στο γήπεδο και δεν χρειάστηκε να ζητήσω τίποτα. Τα είχα όλα σε πληθώρα. Πιο πολύ και από τον Άρη, ε. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Άρης μπορεί να έχει το όνομα. Είναι η πραγματικότητα. Οργανωτικά υπήρχαν τα πάντα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Πέρα λοιπόν από το κομμάτι αυτό του βοηθητικού που είναι κεφαλαιώδες, πόσες θεωρείς, αυτή τη στιγμή ο Ιωνικός πόσες ποδοσφαιριστές έχει σαν ρόστερ? 25 ποδοσφαιριστές. Από τους 25 πιστεύεις ότι στην πρώτη κατηγορία θα μείνουν λιγότεροι ή περισσότεροι από τους μισούς? Δεν θα ήθελα να απαντήσω. Γιατί δεν θα ήθελα να απαντήσω? Γιατί πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ. Πιστεύω, σε διακόπτω, αλλά πιστεύω ότι εσύ στο μυαλό σου ξέρεις ουσιαστικά ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Super League 1 και πόσους ποδοσφαιριστές πέρα από αυτούς που θα έρθουν να συμπληρώσουν το ρόστερ, πόσους ποδοσφαιριστές πιστεύεις ότι θα πάρει ο Ιωνικός για να κάνει τη διαφορά και να μπορείς να μείνει στην κατηγορία? Βέβαια. Κοίταξε, θέλω να λέω πράγματα που τα έχω κάνει και έχω άποψη. Το να σου πω τώρα στα γρήγορα εκείνη ή τόσα. Δεν θέλω να μου δώσεις όχι, ένα αριθμό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνω σαν προπονητής. Γιατί. Γιατί θα σε παίρνει τηλέφωνο μάνατζερ? Όχι. Μιλάω για τα παιδιά που ήδη είχα, που αυτά τα παιδιά που έβγαλαν την ομάδα κατηγορία. Δεν θέλω να μπω σε συναισθηματική κατάσταση. Ναι, γιατί αυτό είναι. Είναι λάθος. Είναι λάθος για τον προπονητή, είναι ήττα. Δεν μπορείς, αλλά δεν μπορείς και τους 25, γιατί δεν θέλεις να στεναχωρήσεις κανέναν. Να φτιάξει ένα ρόστερ 40 ποδοσφαιριστών για να κρατήσει και τους 25 που είχε. Μα αυτό λέω. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό που θα κάτσω να το κρίνω πάρα πολύ αυστηρά, με γνώμονα μόνο το συμφέρον της ομάδας, της εταιρείας. Γιατί αυτό είμαστε. Πάλι μια εταιρεία είμαστε που θα πρέπει να γίνουμε. Πάλι μια εταιρεία και βέβαια με γνώμονα και τη δική σου επιτυχία. Γιατί ξέρεις ποια είναι η μοίρα των προπονητών πολύ καλά. Εσύ θα πάρεις αποφάσεις που σε ένα βαθμό θα κρίνουν και σένα. Είναι δεδομένο. Γιατί εάν κάτι δεν πάει καλά, η εύκολη λύση και η λύση, αν θέλεις, και η πιο φυσιολογική. Ακριβώς. Δεν μπορείς, ας πούμε, να διώξεις κάποια στιγμή 20 ποδοσφαιριστές και να φέρεις 20 μέσους στην περίοδο. Είναι πιο εύκολο να διώξεις τον προπονητή και να κάνεις και 5-6 κινήσεις βελτιωτικές. Οπότε είναι και για σένα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να κινηθείς με το συνέστημα. Ακριβώς. Αλλά με τη λογική και μόνο. Και όταν θα κινηθείς με τη λογική, θα πρέπει η λογική να είναι και αυστηρή σε σχέση με αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Γιατί είναι μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά η μία από την άλλη. Δηλαδή, στο περίπτωμα σου λέγανε, έχουν πραγματικά αρκετά μεγάλη διαφορά αναφορικά με τη φιλοσοφία της ομάδας. Mm-hmm. Με τη φιλοσοφία ή με την ποιότητα των παιχτών. Νομίζω χρειάζεσαι κάτι διαφορετικό. Χρειάζεσαι πολλή εμπειρία, χρειάζεσαι πολλή προσωπικότητα, χρειάζεσαι πάθος, ψυχή. Καλά, από πάθος, ψυχή νομίζω ο Ιωνικός από τη φύση του και να μην έχεις. Αν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει,
είτε θα αποκτήσει για να μπορέσει να ενσωματωθεί στην ομάδα, είτε δεν θα το αποκτήσει ποτέ. Οπότε όπως ήρθε θα φύγει, γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει. Είναι έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Άλλωστε, εμείς είδαμε αυτές τις προσωπικότητες που υπήρχαν στους αντιπάλους και ιτηθήκαμε από ομάδες οι οποίες στην όλη εικόνα ήμασταν καλύτεροι από αυτούς. Αλλά οι δύο στιγμές μας έκαναν να κάνουμε δύο ήττες. Μία με τον Λεβαδιακό και μία με την Ξάνθη. Αυτό για μένα, αν θέλω να μιλήσουμε ξεκάθαρα, χωρίς να φοβηθούμε τι θα πούμε, είναι ότι έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερη προσωπικότητα σαν παίχτες, σαν οντότητες μέσα στο γήπεδο και σκεφτείτε ότι αυτό το γήπεδο του χρόνου δεν μπορεί να είναι και γεμάτο. Ξέρεις, έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη διάρκεια όλου του πρωταθλήματος. Αλλά εγώ οφείλω να σε ρωτήσω. Εγώ βρέθηκα μία φορά σε ένα μάτς και είδα διαζώσεις στο μάτς με την Ξάνθη. Εκεί τα πράγματα τα είδα απόλυτα φυσιολογικά σε σημείο που μου έκανε απίστευτα καλή εντύπωση ότι έσω και έξω δεν έγινε το παραμικρό. Το πρωτάθλημα τελείωσε, ο Ιωνικός είναι πρωταθλητής, αλλά τελείωσε και η ομάδα που έχασε διαμαρτύρετο και έκανε σοβαρές καταγγελίες για διάφορα θέματα. Και γενικά, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τον Ιωνικό τον ακολουθούσε μία ρετσινιά. Ότι όπου πάει, προκαλεί. Όπου πάει, πάει ο παντού. Παρά τις απαγορεύσεις. Όπου είναι να παίξει και έρχεται κάποιος εδώ, έχει τσαμπουκάδες, έχει θέματα, υπέρ το δέον η έδρα του είναι καυτή και ας είναι και κλεισμένο των θυρών. Φανταστείτε τι θα γινόταν εάν είχε κόσμο. Καταλαβαίνω ότι εσύ ζεις και εργάζεσαι στον οργανισμό Ιωνικό, αλλά θέλω να μου πεις την άποψή σου. Και εγώ δεν θέλω να υπεκφεύγω. Θα στην κάνω την ερώτηση, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Καταρχήν, έχω μία σχέση με τη διοίκηση που έχω τη δυνατότητα όταν υπεργούν τα σκαμμένα να τους πω ότι κάνετε λάθος. Δηλαδή, όταν περάσει η κόκκινη γραμμή σε αυτό το κομμάτι, θα τους πω πραγματικά ότι κάνετε λάθος και πρέπει να σταματήσετε. Γιατί, για καλό δικό τους. Γιατί εδώ ούτε με χωριά θα παίξουμε, ούτε με χωριά παίξαμε, αλλά λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολιτισμένοι όπως είναι το κανονικό ποδόσφαιρο. Εσύ το είδες, έτσι όπως το βλέπω λίγο σε κάθε αγωνιστική. Υπάρχει όμως μια διαφορά, ότι δεν γίνεται να πας να παίξεις τα Χανιά, να υπάρχουν 10, 12, 15 άτομα φιλαθλοί που ήρθαν από το παιχνίδι, που υπάρχει δυνατότητα να το δούνε, και 20-30 άτομα από την Κρήτη. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι ότι εμείς μεταφέραμε οπαδούς. Το πρόβλημα ήταν ότι οι οπαδοί μας είχαν μεγάλη αρρώστια με την ομάδα μας. Αν γινόταν να έρθουν 500, 1000, 1500 να πάρουν καράβια, τρένα με τα πόδια, θα έρχονταν. Έτσι. Όταν λοιπόν πάμε σε μια έδρα και εμείς είμαστε τυπικοί και ουσιαστικοί, έχουμε αυτούς. Μπορούν να μπουν, μπορούν να μπουν. Είναι 10, 12, άντε 15. Όταν λοιπόν υπάρχει ένας αστυνομικός που είναι διορισμένος εκεί, 5 γιατροί, 5 δάσκαλοι, 6 φίλοι, 8 παδί, 10, από είπα δεν είναι δικό μου θέμα, ούτε νομίζω της διοίκησης. Η διοίκηση θα κάνει τα δύνατα δυνατά να μπορέσει να εξυπηρετήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαλάσει κάποια χρήματα, οι οποίοι ήρθαν από την άλλη άκρη της Κρήτης να πάρουν ένα παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι κάναμε κάτι το οποίο ήταν εκτός λογικής και ήταν κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Από εκεί πέρα τώρα, αναφορικά με τους τσαμπουκάδες και τα σχετικά, και επειδή ακούω πολλά, κοίτα και βιντεάκια, και άκουγα ας πούμε κάτι φωνές μη μ' ακουμπάς. Καλά, το μη μ' ακουμπάς δεν λέει τίποτα. δεν ξέρω ποιο βίντεο λες. Ναι. Δεν έχω δει, δεν φιλοξένησαμε τέτοιου είδους βιντεάκια ούτε στο e-sports, αλλά το μη μ' ακουμπάς μπορεί απλά να μην σε ακουμπάει κανείς. Ναι, και να φωνάζει το μη μ' ακουμπάς, γιατί αυτό είναι αποτρεπτικό. Ναι, δηλαδή είδα πράγματα τρελά τα οποία εγώ τα έζησα διαζώσεις, ας πούμε. Τα είδα. Εντάξει, τι να πω, καταρχήν όταν ακουμπήσεις ένα αξιωματούχο της αντίπαλης ομάδας, είναι πολύ εύκολα όχι να χάσεις το παιχνίδι, να διαλυθείς σαν ομάδα. Τελικά εμείς είμαστε τόσο χαζοί, τόσο ηλίθιοι, να πάμε να προπυλακίζουμε τους αντιπάλους, να τους χτυπάμε, να τους βαράμε για να κερδίζουμε. Μα τόσα παιχνίδια χάσαμε. Εγώ σου λέω βάλτε τα παιχνίδια να δεις τις εντός έδρας αποτυχίες μας. Εντάξει,
Αυτός είναι ο ελληνικός, έτσι. Ο ελληνικός έχει λίγο τσαμπουκά, έχει πάθος, έχει ένταση. Στο παραλληλόγραμμο όμως. Στο παραλληλόγραμμο οι παίκτες μου θέλουν να είναι πραγματικά θηρία μέσα στο κλουβί. Να μην μπορεί να σου σταματήσει κανένας. Όταν λέμε ότι πάνω στη μονομαχία πρέπει να παίξει δυνατά, είναι κάτι άλλο. Με το αυτό που ακούγεται ότι είναι ο ελληνικός. Mm-hmm. Δηλαδή, αλλού είδαμε χειρότερα πράγματα. Μήπως το αλλού που μου λες ότι άκουσες χειρότερα πράγματα έχει να κάνει με τα όσα κυκλοφόρησαν για το παιχνίδι Χανιά Ιωνικός, γιατί εσύ ήσουν στο πούλμα. Άρα εσύ ξέρεις αν έγινε, τι έγινε, πώς έγινε και αν διασταυρωθήκε εσκεμμένα η πραγματικότητα. Εγώ θα πω το εξής. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στο συγκεκριμένο παιχνίδι που το μόνο που έκαναν ήταν τράβαγαν βίντεο. Εμείς εκεί πήγαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Δεν πήγαμε να φτιάξουμε ταινία. Πήγαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, δεν πήγαμε να παίξουμε βίντεο. Άρα λοιπόν δεν είχαμε σκοπό να είμαστε με τα τηλέφωνα έτσι ή με τις κάμερες για να δούμε τι θα γίνει, γιατί κάτι περιμέναμε, κάτι ετοιμάζαμε. Πήγαμε να κερδίσουμε για να δούμε κατηγορία. Αυτά λοιπόν τα βίντεο που υπάρχουν σε κάποια τηλέφωνα, σε κάποιες κάμερες, εγώ ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βγάλουν στη δημοσιότητα και να σου στείλουν σε σένα προσωπικά, τώρα που το λέμε στο site δικό σου, το πριν και το μετά από αυτά τα βίντεο. Να δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Προφανώς είναι στιγμιότυπα κομμένα μπροστά και πίσω και έχουμε κάτι το οποίο δεν αποδεικνύει τι προηγήθηκε και τι έγινε μετά. Ακριβώς. Αυτό μου λες. Ακριβώς. Ας πούμε, είπε κάποιος ότι ο πρόεδρος μας στο γήπεδο μπήκε στο 70 λεπτό γιατί γέμισε με σπρέι πιπεριού, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και τον πήραν στο νοσοκομείο και ο άνθρωπος για να μπορέσει να έρθει στο γήπεδο πέρασε μία μισή ώρα και δεν ξέρω πώς, με αντιβιώσεις, με αλυφές, με. Δεν τα είδα εγώ αυτά. Δεν το ανέφερε κανένας. Mm-hmm. Δεν το είπε κανένας ότι τον πρόεδρο του Ιωνικού τον γεμίσανε με χημικά. Ναι, οπότε προφανώς ο πρόεδρος του Ιωνικού δεν πήρε ένα το σπρέι και ένα αυτό. Ναι. Εντάξει. Κατανοητό. Λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο τελειώνει. Υπάρχει ένα θέμα όμως όλα αυτά. Ναι. Έχουμε να κάνουμε με δύο ανθρώπους συν τον ιό Τσιριγότη του Θοδωρή, ο οποίο θέλουν να μπλέκονται ποτέ με αυτά. Δηλαδή, δεν θέλουν ποτέ να βγάζουν πράγματα στη δημοσιότητα. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Μια φορά του λέω, δικαιολογηθείτε, πείτε κάτι. Όχι. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε τίποτα, θα τα βγάλει ο χρόνος σιγά-σιγά. Όμως, δεν είναι αδύναμη. Έτσι. Είναι πολύ δυνατή και σαν άνθρωποι και σαν προσωπικότητα. Άρα εννοείς ότι η σιωπή αφενός δεν είναι ένδειξη ενοχής και δεν είναι και πάντα χρυσός. Που τους λες εσύ ότι πρέπει να μιλήσετε. Ναι. Δηλαδή, το να μην λέτε τίποτα. Δίνετε τη δυνατότητα σε κάποιον να λέει ό,τι θέλει χωρίς αντίλογο. Έτσι. Όμως οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μπλέκονται με αυτά. Έγινε. Δεν πειράζει. Έγινε λάθος. Πάμε στο επόμενο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και οι παράγοντες γύρω μας θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πότε βγάλαμε μία ανακοίνωση εμείς για κάποιες διαιτησίες. Μία βγάλαμε όλοι και όλοι και παίρνοντας συνολικά 5-6 παιχνίδια. Όταν κάθε εβδομάδα έχουμε ανακοινώσει το πρόγραμμα, ανακοινώσει επί ανακοινώσεων. Άρα λοιπόν είναι πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα και πώς θεωρεί το ποδόσφαιρο δικό του ή ξένο. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αναθεωρήσουμε τις καταστάσεις, ειδικά στους παιδιούς, γιατί δεν είναι τα πράγματα έτσι, ως προς την αντιμετώπιση κάποιων φαινομένων και να βλέπουμε τα πράγματα λογικά. Δηλαδή, εγώ βλέπω το παιχνίδι, το δικό μας αυτό, σαν εργοτέλης. Θα το δω διαφορετικά. Το βλέπω σαν Ιωνικός, θα το δω διαφορετικά. Αν το δω σαν προπονητής, που έχω λογική και πρέπει να διορθώσω την ομάδα μου, θα το δω σωστά. Έτσι πρέπει να το δούμε όλοι μας. Λοιπόν, λίγο πριν σε απελευθερώσω, γιατί όπου να είναι, είναι θέμα ημερών να απονεμηθεί και επίσημα το πρωτάθλημα στον Ιωνικό, να επικυρωθεί η βαθμολογία. Τυπικό θέμα νομίζω θα γίνει την Κυριακή, οπότε από την Κυριακή και μετά μάλλον θα πάρετε και την κούπα να τη σηκώσετε. Θέλω να μου πεις και αυτό το πρωτάθλημα της SL2 φέτος που κατά γενική ομολογία όλων ήταν το καλύτερο όλων των εποχών, την άποψή σου, μια γενική εικόνα για αυτό το πρωτάθλημα και θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση που έχει σχέση με τη Super League 1. Ήταν όντως αυτό που λες, ήταν από τα πιο δύσκολα θέματα που έχουν γίνει ποτέ, πιο ποιοτικό, καλύτερες ομάδες, το ίδιο δυναμικό όπως
ήταν χρόνια, θεωρώ ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να σου κάνει εντύπωση αυτό που λέω, να κάνει στους ακροατές σου, στους τηλεθεατές σου, αλλά βλέπεις, κάνεις μια επιλογή από Β ή Α Αργεντινής, κάποιους παίχτες, τους φέρνεις εδώ και λες θα μου κάνουν διαφορά και τελικά δεν κάνουν καμία διαφορά. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι μπαίνουν σε ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει ιδιαιτερότητες και νομίζω ότι αν λίγο η πολιτεία όπως έσκυψε φέτος πολύ κοντά στο πρωτάθλημα και με καλύτερο και μεγαλύτερη βοήθεια, με μεγαλύτερη βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν από το εστήριμά τους τα χρήματά τους για να υπάρχουν ομάδες, νομίζω ότι θα γίνει ανταγωνιστικότερο και θα γίνει εξαιρετικό. Θα το παρακολουθεί πραγματικά όλη η Ελλάδα. Θεωρώ ότι σε αυτό κάνεις και εσύ πολύ καλό και με τις εκπομπές σου και που σχετίζονται περισσότερες με το Super League 2. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ευχής έργων να συνεχιστεί αυτή η χρονιά και τα υπόλοιπα χρόνια. Θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά τα πρωταθλήματα σε Super League 2 και όμως θα βγάλουν παίκτες, θα βγάλουν ομάδες όπου θα κάνουν διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι. Λοιπόν, Super League 1 πλέον για τον Ιωνικό. Πέρα από τη χαρά, την επιτυχία, αυτές είναι στιγμές που και για λίγες μέρες ακόμα αυτό θα επικρατεί στη Νίκαια και στον κόσμο και στη διοίκηση και σε σένα και στους ποδοσφαιριστές. Σας και σε αγχώνει κάπως όμως μια άγνωστη κατηγορία? Καθόλου. Εγώ, μάλλον για μένα, είναι γνωστή. Και είναι γνωστή γιατί έχω παίξει σε αυτή την κατηγορία. Όταν ένας προπονητής θεωρεί τον εαυτό του καταρτισμένο, σοβαρό, καλό προπονητή, νομίζω ότι δεν υπάρχει κατηγορία. Και θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά και σε παρακάτω κατηγορία από τη Super League 2 που μπορεί να σταθούν επάξια και στην παραπάνω κατηγορία, στη Super League 1. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα άγχος. Είναι θέμα εγρήγορης. Πρέπει να τρέξουμε λίγο την κατάσταση. Και όταν λέω να τρέξω, τι εννοώ. Είναι πάλι μια νέα ομάδα στη Super League 1. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει σε προετοιμασία σε ημερομηνία όπου δεν είναι συνηθισμένη μια ομάδα να ξεκινήσει. Θα πρέπει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ για μένα έτοιμο. Νομίζω ότι περισσότερο ρόλο παίζει σε μια ομάδα η δουλειά και όχι η μεταγραφή. Και ό,τι έκανα και, και φέτος θα κάνω και του χρόνου αν είμαστε από την ομάδα, να έχω το ρόστερ μαζεμένο στην προετοιμασία. Οργανωτική κατάσταση αναφορικά με προετοιμασίες που θα κάνεις φιλικά, αυτά θα πρέπει να είναι δεδομένα εντός του δεκαημέρου. Αλλά νομίζω όμως ότι όλα αυτά θα γίνουν με πολλή δουλειά, με κόπο, με αγώνα, όπως έγιναν όλα αυτά τα χρόνια στον Ιωνικό και όπως ήμουν εγώ εδώ και το είδα και φέτος. Άρα λοιπόν δεν μας αγχώνει κάτι. Έτσι, το μόνο που μας αγχώνει είναι να τελειώσουμε γρήγορα με τα πανηγύρια και να μπούμε λίγο στη διαδικασία του δουλεύω, χτίζω, γιατί τα πράγματα σε αυτή την κατηγορία νομίζω ότι δεν μπορούν να περιέχουν λάθος. Έτσι, τα περιθώρια είναι πολύ μικρά. Είναι πολύ μικρά. Για μένα το κάθε παιχνίδι είναι ο τελικός. Έτσι πρέπει να το δούμε. Και έτσι θα το δούμε σαν ομάδα. Και νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά και συνεχίσουν μαζί, η ομάδα θα πάει καλά. Και κάτι τελευταίο, όλο κάτι μου έρχεται. Είναι για τον Δημήτρη Σπανό μια δικαίωση αυτή η άνοδος με τον Ιωνικό όπως εξελίχθηκε? Είσαι ένας πολύ έμπειρος προπονητής στη δεύτερη κατηγορία. Για μένα προσωπικά αδικημένος ως προς τις επιτυχίες, δηλαδή θα έπρεπε να έχεις στο βιογραφικό σου περισσότερες ομάδες να έχεις ανεβάσει από τις δύο. Αλλά όπως εξελίχθηκε η κατάσταση και από τα προηγούμενα περάσματά σου, που κάποια περάσματα σε κάποιες ομάδες δεν ήταν τα επιθυμητά, θεωρείς ότι ήρθε in time αυτή η επιτυχία, σε δικαιώνει? Ναι, με δικαιώνει μέσα μου, ναι. Αλλά νομίζω ότι εγώ μέσα μου δεν χρειάζεται να καταλάβω ότι τελικά αν αξίζω ή αν δεν αξίζω. Το ξέρω. Πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι άλλοι. Όμως, ξέρεις, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί τα πράγματα να μην πάνε καλά. Μπορεί να μην πάνε όπως πρέπει. Μπορεί εγώ να φταίω γιατί τα άφησα να πάρει στραβά. Άρα λοιπόν
Δεν χρειάζεται να αποδεικνύω καθημερινά ή κάθε χρόνο ότι δεν είμαι ελέφαντας. Όλοι ξέρουν ποιος είμαι. Και να σου πω και κάτι. Έχω φτάσει πια σε μια ηλικία, δηλαδή ήμουν 35-40 χρονών. Να λέω, έχω μπροστά μου μια καριέρα χρόνων. Είμαι 52 χρονών, είμαι συνειδητοποιημένος. Εντάξει, είναι καλή η Super League. Για προπονητή είσαι νεότατος. Ναι, είναι καλή η Super League. Όλοι τη θέλουμε. Αλλά ξέρεις, τη θέλω με τα δικά μου μέτρα και τα δικά μου σταθμά. Δηλαδή, το να πας στη Super League. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Το να πας στη Super League και να διαφημίσεις μετά από 2-3 χρόνια ότι ήμουν εκεί. Μόνο και μόνο για να πεις ότι. Και σου δίνονται ευκαιρίες. Νομίζω σου έχουν δοθεί ευκαιρίες. Και έχεις δεχτεί προτάσεις και από ομάδες Super League 1 που σου έχει πει μεσού τη περίοδο ένα παράγοντα. Δημήτρη, έλα. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι προς τιμήν σου το ότι δεν βλέπεις σαν αλεξιτοτιστή να αρπάξει την ευκαιρία για να πεις ότι στο βιογραφικό μου έχω και 10 αγώνες Super League. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι προτιμότερο να είσαι Super League και τα πράγματα να τα οδηγείς εσύ. Εγώ αυτό είναι το μότο μου και λόγω στους παίκτες. Την ομάδα την οδηγεί ο προπονητής. Δεν οδηγεί τον προπονητή η ομάδα. Αν λοιπόν έχουμε αυτά τα εχέγγυα, τότε μπορεί να είμαστε πετυχημένοι στο Super League 1. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω και λέω: αυτή η ομάδα η συγκεκριμένη έχει τους ανθρώπους, έχει τις καταστάσεις, τις έχει έτοιμες, ώστε μπορεί πραγματικά να πάμε μαζί σε μια επιτυχημένη χρονιά. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ για το Super League 1. Ευχαριστώ πολύ για τον Ιωάννη. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν το Play the Play, η web εκπομπή του A-Sports. Ουσιαστικά αφιερωμένη όχι απλά στην SL2, αλλά στον πρωταθλητή της κατηγορίας, τον Ιωνικό. Να είστε καλά. Γεια σας.